Ο πόλεμος των ούφρων και των τζούφρων. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, εδώ, εκτός από τη φρουτοπία, το πιπερού και το Αφγατιγανιστάν, δύο από τις πιο ενδιαφέρουσες χώρες που έχει ανακαλύψει ο Ευγένιος είναι η Ουφρόνη και η Τζουφρόνη. Στην Ουφρόνη ζουνε οι Ούφροι και στην Τζουφρόνη οι... Το ξέρετε. Το καταλάβατε. Ο Ευγένιος έχει μελετήσει σε βάθος την ιστορία αυτών των δύο λαών, τους πολέμους, τις συμμαχίες, τις ιδιοτροπίες τους και τις παράξενες συνήθειές τους. Στο βιβλίο αυτό θα διαβάσετε μέχρι στιγμές άγνωστες, πτυχές μιας από τις πιο παράξενες μάχες της ιστορίας, τη μάχη της Κοιλάδας με τις Μοβ Τσουκνίδες. Τσουκνίδες. Ξέρετε, τσιμπάνε οι τσουκνίδες. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ένα καλοκαιριάτικο πρωί, δύο τρανοί στρατοί βρέθηκαν αντιμέτωποι στην Κοιλάδα με τις Μοβ Τσουκνίδες. Ο στρατός των Ούφρων και ο στρατός των Τζούφρων. Επικεφαλής του στρατού των Ούφρων ήταν ο αίτητος στρατηγός Φους-Φους-Γκαβούς. Ο Φους-Φους-Γκαβούς, ο επωνομαζόμενος Τζουφροφάγος, ήταν ένας γενναίος, τολμηρός και πολυμήχανος στρατιωτικός ηγέτης. Το ότι ήταν μια σπάνια πολεμική ιδιοφυΐα είχε διαφανεί από πολύ νωρίς. Φημολογείται ότι ήταν, όταν ήταν μωρό, η κουδουνίστρα του είχε μέσα σκάγια. Και η πρώτη λέξη που είχε προφέρει ήταν η λέξη «Έφοδος». Με αποτέλεσμα η νταντά του να το βάλει έντρομη στα πόδια και να κρυφτεί κάτω από μία σκάφη. Ηγέτης τώρα του στρατού των Τζούφρων ήταν ο ένδοξος στρατηγός Μουζ-Μουζ-Καραμούζ. Ο Μουζ-Μουζ-Καραμούζ, ο επωνομαζόμενος Ουφροφάγος, δεν υστερούσε σε τίποτα από τον Φους-Φους-Γκαβούς. Ήταν ένας διορατικός, αδίστακτος και πολυπαρασημοφορημένος πολέμαρχος. Το ότι ο Μουζ-Μουζ-Καραμούζ ήταν μια σπάνια στρατιωτική ιδιοφυΐα είχε διαφανεί από τα πρώτα παιδικά του χρόνια. Σύμφωνα με αδιάψευστα ιστορικά ντοκουμέντα, όταν ήταν μωρό, αντί για πιπίλα, πιπιλούσε με πάθος μία χειροβομβίδα. Και η πρώτη φράση που είχε εξτομίσει ήταν η φράση «Πάνω τους και τους φάγαμε!» Με αποτέλεσμα να κάνει πιπί πάνω της η δίδυμη του αδελφούλα. Τα αίτια λοιπόν του πολέμου της Κοιλάδας με τις Μοβ Τσουκνίδες δεν είναι γνωστά με απόλυτη ακρίβεια, ούτε καν με απόλυτη φτύνια. Μερικοί διαπρεπείς ιστορικοί όπως ο Μολύβιος ο Καλοξισμένος ισχυρίζονται ότι είχαν να κάνουν με την τρισχαριτωμένη μύτη μιας πριγκίπισσας. Άλλοι με τη μύτη ενός μολυβιού. Άλλοι με την εξαφάνιση του κούκου, του ρολογιού, του αυτοκράτορα των Ούφρων, του Ουφρούνιου, του Αφράτου. Και άλλοι με ένα δηλητηριασμένο σοκολατάκι τυλιγμένο σε πράσινο χρυσό χαρτό που βρέθηκε ένα βράδυ στη τσέπη της πορφυρής ρόμπας του αυτοκράτορα των Τζούφρων, του Τζουφρούνιου, του Μελιστάλαχτου, του επωνομαζόμενου Λιχούδη, λίγο προτού πάει για ύπνο. Όπως και να έχει το πράγμα, την παραμονή της κοσμοϊστορικής εκείνης μάχης, ο δαιμόνιος στρατηγός των Ούφρων Φους-Φους-Γκαφούς δέχτηκε πρωί-πρωί την επίσκεψη του υπασπιστή του, του Ρήνου Κλαρίνου. «Στρατηγέ, ευπιθώς αναφέρω ότι έχω καλά και κακά νέα», έδωσε αναφορά ο υπασπιστής. «Ποια επιθυμείτε να ακούσετε πρώτα, τα καλά ή τα κακά νέα?» «Τα καλά». «Τα καλά νέα, στρατηγέ, είναι ότι ο μάγειράς μας, όταν λιποτάχτηξε, δεν πήρε μαζί του τη μουστάρδα». «Τα λουκάνικα τα πήρε?» «Όλα». «Έτσι, ε.
Και τότε ποια είναι τα κακά νέα? Τα κακά νέα είναι ότι οι πράκτορες του εχθρού σάμπτρε τα άπλαβες. Είναι όλα άχρηστα. Τι είπες, παιδί μου? Μίλα λίγο πιο καθαρά. Μη μου τα μασάς. Τα κακά νέα είναι ότι οι πράκτορες του εχθρού σάμπτρε τα άπλαβες. Είναι όλα άχρηστα. Παιδί μου, μίλα λίγο πιο καθαρά. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Είπα ότι οι πράκτορες του εχθρού σαμποτάρανε τα όπλα μας και είναι όλα άχρηστα. Όλα? Ανεξαιρέτως. Τι κάνανε δηλαδή? Απαιτώ να μάθω με ποιο τρόπο τα σαμποτάρανε. Αντικαταστήσανε τις χορδές των τόξων με βρασμένα μακαρόνια. Βρασμένα μακαρόνια? Μάλιστα. Καλοβρασμένα μάλιστα. Βρε τους ελεϊνούς, βρε τους κανάγες, βρε τους αλητήριους. Θα τους δείξω όμως εγώ. Δεν θα το αφήσω να περάσει αυτό έτσι. Πήγαινε λοιπόν, παιδί μου, και θα τακτοποιήσω εγώ το θέμα. Μόλις βγήκε από τη σκηνή ο Ρήνος ο Κλαρίνος, ο στρατηγός Φουζ Φουζ Γκαδούς ήταν τόσο οργισμένος που άρπαξε το σπαθί του και έκοψε φέτες το κρεβάτι του. Δε θέλανε τόξα τα πουλάκια μου, Θα τους δείξω εγώ. Θα τους τακτοποιήσω εγώ, μονολόγησε. Θα τους επιτεθώ με πολύ καταστρεπτικότερα όπλα. Θα τους πατάξω. Θα τους διαλύσω. Θα τους κονιορτοποιήσω. Χωρίς να χάνει λοιπόν καθόλου καιρό, τηλεφώνησε αμέσως στην οπλαποθήκη της Ουφρόνης. Εδώ στρατηγός Φουζ Φουζ Γκαδούς. Δώστε μου αμέσως τον οπλονόμο υπηρεσίας. Ο ίδιος. Ομιλείτε με τον οπλονόμο αυτοπροσώπος. Πώς λέγεσαι εσύ, παιδί μου? Μπαρούτιος Μπαρούτ. Με ακούς καθαρά? Πολύ καθαρά, στρατηγέ μου. Πεντακάθαρα. Και γιατί κάνει συνέχεια? Τρώω μια φέτα σταρένιο ψωμί. Αλλημένη με μαρμελάδα, βερίγωγο. Σταμάτα λοιπόν να μασουλάς, λέμαργε, και άκουσέ με προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά. Μάλιστα, στρατηγέ μου, τι επιθυμείτε? Σας ακούω πάρα πολύ προσεκτικά. Είμαι όλος γλώσσες. Όλος αυτιά θέλω να πω. Λοιπόν, πρέπει να εκτελέσεις αμέσως την εντολή που θα σου δώσω. Δεν έχουμε καιρό για γάσιμο και η παραμικρή καθυστέρηση μπορεί να μας στοιχήσει ακριβά. Από αυτό που θα σου πω να κάνεις εξαρτάται η έκφαση της αυριανής μάχης και κατά συνέπεια η τιμή, η ελευθερία και το μέλλον του έθνους μας. Μάλιστα, ενδοξότατε στρατηγέ, Φουζ Φουζ Γκαδούς, θα φάω τα πάντα! Θα κάνω τα πάντα, θέλω να πω, για την πατρίδα. Το στήθος μου φουσκώνει από πατριωτικό ενθουσιασμό και η κοιλιά μου... όχι, η καρδιά μου. Θέλω να πω, η καρδιά μου πάλεται από εθνική υπερηφάνεια μόνο που σας ακούω. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνω? Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μου στείλεις επιγόντως 1000 κανόνια. Δυστυχώς όμως, εκείνη τη στιγμή συνέβη ένα απρόβλεπτο γεγονός. Από εκείνα δηλαδή τα αναπάντεχα συμβάντα που αλλάζουν τη ροή της ιστορίας και ανατρέπουν ακόμα και τους πιο προσεκτικούς υπολογισμούς των ανθρώπων. Κάπου κοντά στα σύνορα, ένας κατάσκοπος των Τζούφρων έκοψε το καλώδιο της τηλεφωνικής σύνδεσης και ο οπλονόμος δεν πρόλαβε να ακούσει ολόκληρη την εντολή που είχε εξτομίσει ο στρατηγός. Του ξέφυγε μία συλλαβή, μία κρίσιμη συλλαβή, η τελευταία. Αντί να ακούσει δηλαδή «Να μου στείλεις επιγόντως 1000 κανόνια!» άκουσε «Να μου στείλεις επιγόντως 1000 κανό!» Τι να τα θέλει τώρα τα... αυτά τα κανό ο στρατηγός μας, αναρωτήθηκε ο ευσυνείδητος οπλονόμος Μπαρούτιος Μπαρούτ και συνέχισε να μασουλάει σκεφτικός τη φέτα με τη μαρμελάδα βερίκοκο. Ωραία η μαρμελάδα βερίκοκο. Αλλά επειδή τον είχαν διδάξει στην Οπλονομική Ακαδημία της Σουφρόνης ότι ποτέ δεν πρέπει να αμφισβητεί ένας κατώτερος τις εντολές των ανωτέρων του, διότι αυτό
συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με στέρηση μαρμελάδας βερίκοκο από το συσίτιο για μία πενταετία και ατιμωτική καθαίρεση. Άρθρο 56, παράγραφος 8 του εγχειρίδιου του ευσυνείδητου πλονόμου. Σκέφτηκε. Λοιπόν, για να ζητάει αυτός 1000 κανό, ο στρατηγός Φους Φους Γκαβούς, που ήταν, που όταν ήταν μωρό η πρώτη λέξη που είχε πει ήταν η ηρωική λέξη «Έφοδος», σημαίνει ότι χρειάζεται 1000 κανό. Ποιος είμαι εγώ, ένας παρακατιανός λιχούδης, ο πλονόμος που θα τολμήσω να φέρω αντίρρηση σε μια τέτοια στρατιωτική ιδιοφυΐα. Άλλωστε, με πρόσταξε να εκτελέσω κατά γράμμα τις διαταγές του. Έδωσε λοιπόν εντολή να επιταχθούν όλα τα κανό της χώρας και να σταλούν επιγόντως στο μέτωπο. Από σατανική όμως σύμπτωση, το ίδιο ακριβώς πρωί, στο αντίπαλο στρατόπεδο, στο στρατόπεδο δηλαδή των Τζούφρων, ο αίτητος στρατηγός Μουζ Μουζ Καραμούζ, ο επωνομαζόμενος Ουφροφάγος, δεχόταν την επίσκεψη του υπασπιστή του, του Ψώνη Καψώνη. Στρατηγέ, επειδή σας αναφέρω ότι έχω καλά και κακά νέα. Ποια θα θέλετε να σας πω πρώτα, τα καλά ή τα κακά νέα? Πες μου τα καλά. Τα καλά νέα είναι ότι ο μάγειρας που εχμαλωτήσαμε επειδή έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε... Ακούστε παιδάκια, ακούστε. Και βρέθηκε κατά λάθος στο στρατόπεδό μας, είχε μαζί του 10 αρματιές λουκάνικα. Ω, θαυμάσια. Το συσίτιό μας όσο πάει και βελτιώνεται. Και ποια είναι τα κακά νέα? Τα κακά νέα είναι ότι... Κάτσε του φτρούς τα απλά. Τι? Μίλα πιο καθαρά, παιδί μου. Είπα ότι η κατάσκη του θα τρώ όλη του όπλα. Ω, δεν είμαστε καλά. Παιδί μου, θα μιλήσεις πιο καθαρά. Είπα ότι οι κατάσκοποι του εχθρού σαμποτάρανε όλα μας τα όπλα. Όλα? Όλα ονατσιρέτως. Τι κάναν δηλαδή? Κάνανε πιπί μέσα στις κάνες των υδραλιοβόλων με αποτέλεσμα να σκουριάσουνε. Και σαν να μην έφτανε αυτό, τις δέσανε και κόμπο από πάνω. Βρε τους μπαμπέσιδες! Βρε τους κατεργάριδες! Βρε τους αχρίους! Ακούς εκεί να δέσουνε κόμπο τις κάνες? Θα τους δείξω όμως εγώ. Πήγαινε παιδί μου, θα τακτοποιήσω εγώ αμέσως το θέμα. Μόλις έφυγε ο υπασπιστής, ο στρατηγός Μουζ Μουζ Καραμούζ ήταν τόσο οργισμένος που άρπαξε μία χειροβομβίδα, την τραγάνισε και την κατάπιε. Δεν θέλανε μυδραλιοβόλα τα πουλάκια μου, ε! Θα τους δείξω εγώ! Με ακόμα καταστρεπτικότερα όπλα θα τους τακτοποιήσω! Μονολόγησε. Θα τους λιανίσω! Θα τους εξοντώσω! Θα τους αφανίσω! Χωρίς να χάνει λοιπόν καθόλου καιρό, τηλεφώνησε αμέσως στον οπλονόμο της Τζουφρόνης. Εδώ ο στρατηγός Μουζ Μουζ Καραμούζ. Δώστε μου αμέσως τον οπλονόμο υπηρεσίας. Ο ίδιος! Στις προσταγές σας, στρατάρχα! Συγγνώμη, πώς λέγεσαι, παιδί μου? Κλικ, κλικ, φύσε κλικ. Καλά, με ακούς καθαρά? Μάλιστα, στρατηγέ. Πεντακάθαρα. Καλά, συγγνώμη, γιατί κάνεις τότε συνέχεια? Συγγνώμη, αλλά αυτή τη στιγμή τρώω τη ρεβιθό σου πάμου. Σταμάτα λοιπόν να ρουφάς τη ρεβιθό σου πά. Ως πριόδουλε και αχόρταγε πολυφαγούδιε και άκουσέ με προσεκτικά. Πολύ προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά. Σας ακούω. Τι επιθυμείτε? Να εκτελέσεις μία εντολή από την οποία εξαρτάται το μέλλον της πατρίδας μας. Πρέπει να την εκτελέσεις όσο πιο σύντομα μπορείς και 3 ώρες συντομότερα. Δεν έχουμε ούτε δευτερόλεπτο για χάσιμο. Μ' ακούς? Ακούς είπα? Ούτε δευτερόλεπτο.
Και η παραμικρή καθυστέρηση μπορεί να αποβεί μοιραία. Μάλιστα, ενδοξότατε στρατηγέ, μους, μους, καραμούς. Ποια είναι η εντολή αυτή, πέστε μου. Να μου στείλεις κατεπηγόντως 1000 μπαζούκας. Δυστυχώς όμως ή ευτυχώς για όσους από τους αναγνώστες υποστηρίζουν για προσωπικούς λόγους το αντίπαλο στρατόπεδο, με άλλα λόγια, το στρατόπεδο των Ούφρων, μία αγελάδα, ονόματι Αρμαγελαδούλα, είχε μασίσει το καλώδιο της τηλεφωνικής σύνδεσης. Η γραμμή δεν ήταν κατά συνέπεια σε άριστη κατάσταση και ο πλονόμος δεν άκουσε καθαρά την τελευταία λέξη. Αντί να ακούσει δηλαδή «Να μου στείλεις κατεπηγόντως 1000 μπαζούκας», άκουσε «Να μου στείλεις κατεπηγόντως 1000 μπουζούκια». Άλλο πάλι και τούτο. Τι τα θέλει άραγε τα 1000 μπουζούκια ο στρατηγός, αναρωτήθηκε ο κλικ κλικ φύσε κλικ ο πλονόμος και συνέχισε να ρουφάει τη ρεβιδό σουπά του. Επειδή όμως σεβόταν τον στρατηγό του, δεν τόλμησε να αμφισβητήσει την εντολή. Είχε άλλωστε μάθει την ανώτατη οπλονομική σχολή της Τζουφρόνης ότι ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει ένας κατώτερος να αμφισβητεί τις εντολές των ανωτέρων του, διότι αυτό συνιστά έγκλημα εσχάτης προδοσίας, το οποίο τιμωρείται με στέρηση ρεβιθόσουπας και τηγανητής ρέγκας από το συσίτιο για μία εξαετία, καθώς και ακαριαίο αποκεφαλισμό. Άρθρο 8, παράγραφος 65 του εγχειρητίου του άψοχου οπλονόμου. Σκέφτηκε λοιπόν, για να ζητάει 1000 μπουζούκια ο ένδοξος στρατηγός Μους Μους Καραμούς, που όταν ήταν μωρό είχε μία χειροβομβίδα για πιπίλα, δεν μπορεί, κάτι θα ξέρει. Ποιος είμαι εγώ λοιπόν, ένας ταπεινός, ρεβιθοθρεμένος οπλονόμος, που θα διανοηθώ να φέρω αντίρρηση σε μια τέτοια στρατιωτική ιδιοφυΐα? Έδωσε λοιπόν εντολή να επιταχθούν αμέσως όλα τα μπουζούκια της χώρας και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες των μπουζουξίδων να σταλούν κατεπηγόντως στο μέτωπο. Το άλλο πρωί τώρα, χαράματα λίγη ώρα προτού αρχίσει η μάχη, έφτασαν στο στρατόπεδο των Ούφρων μέσα σε μεγάλα κάρα από ξύλο μαούνας 1000 κανό διαφόρων χρωμάτων. Πράσινα κανό με πορτοκαλί ρίγες, ροζ κανό με κίτρινες ρίγες, μπλε κανό με βυσσινή βούλες και γαλάζια κανό με κόκκινα ζιγ-ζακ. Τα περισσότερα όμως είχαν το χρώμα της μαρμελάδας βερίκοκο, που ήταν το αγαπημένο χρώμα του πλονόμου. Ο υπασπιστής λοιπόν τα παρέλαβε, δηλαδή ο Ρήνος Κλαρίνος έτρεξε αμέσως στη σκηνή του στρατηγού φους φους γκαβούς και τον ξύπνησε λαχανιασμένος. Στρατηγέ, πού να σας τα λέω? Είπε και στάθηκε Κλαρίνο. Τι τρέχει? Ρώτησε αυστηρά ο φους φους γκαβούς. Επιθώς αναφέρω με όλο τον πρέποντα σεβασμό ότι μόλις φτάσανε τα κανό. Τα πια? Δεν σε άκουσα καλά. Μόλις έφτασαν τα κανό. Ποια κανό? Τα 1000 κανό που παραγγείλατε. Αυτά. Ο στρατηγός Φους Φους Γκαβούς, που είχε μόλις ξυπνήσει και για να μην χάνει καιρό με πουσιώδη, φορούσε τη στολή πάνω από τη ροζ ρίγε πιτζάμες του. Δεν θέλησε φυσικά να παραδεχτεί ότι δεν είχε συνεννοηθεί σωστά με τον οπλονόμο, και αυτό για να μην τρωθεί το κύρος του και για να μην αμφισβητηθεί η αλάνθαστη κρίση του. Πίστευε ακράδαντα ότι το γόητρο ενός στρατηγού έχει πρωταρχική σημασία για το ηθικό του στρατεύματος και ότι οι κατώτεροι ποτέ, μα ποτέ, δεν πρέπει να χάνουν την εμπιστοσύνη τους στους ανώτερούς τους. Γιατί τότε ας τα να πάνε. Γι' αυτό είπε δίθεν αδιάφορα. Τα κανό. Μάλιστα. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά, παιδί μου. Έξοχα, παιδί μου. Και με αυτά τα λόγια
φόρεσε το δεύτερο μπατζάκι της στολής του πάνω από τις ροζ ριγέ πιτζάμες του. Και τώρα, στρατηγέ, τι θα κάνουμε, τόλμησε να ρωτήσει απορριμμένος ο Ρήνος Κλαρίνος. Ποια, παιδί μου, να κάνουμε. Τα κάνω. Α, τα κάνω. Ναι, μα με αυτά θα πολεμήσουμε, παιδί μου. Τα κάνω. Μα, ψέλησε ο Ρήνος Κλαρίνος που ήταν ερωτευμένος με τη Λέιλα, την περδικόστηθη κόρη ενός χοινοβοσκού και σκόπευε μετά τη μάχη να τη ζητήσει σε γάμο. Αν βέβαια επιζούσε, πράγμα μάλλον απίθανο, εάν πολεμούσε με κανό. Μα, τα κανό, άκουσα καλά. Είπατε ότι θα πολεμήσουμε με τα κανό. Στρατηγέ μου, το είπατε καλά. Μάλιστα, με τα κανό. Παράξενο σου φαίνεται. Με τα κανό θα κερδίσουμε τη μάχη. Λεβέντι μου! Ο Ρήνος Κλαρίνος. Ξέρω κατάπιε. Δηλαδή, στρατηγέ μου, μου επιτρέπετε να σας υπενθυμίσω με όλο το σεβασμό ότι θα πολεμήσουμε σε κοιλάδα και όχι σε πλάζ. Δεν θα κάνουμε ναυμαχία με τα κανό, παιδί μου. Τότε τι θα κάνουμε, στρατηγέ μου. Πολλά ρωτάς. Το τι θα τα κάνουμε είναι άκρος απόρριτο στρατιωτικό μυστικό. Δεν μπορεί να το ξέρει ο πάσα ένας. Μοίρασε λοιπόν αμέσως τα κανό στο στράτευμα. Έλα, εδώ είσαι ακόμα. Ο Ρήνος Κλαρίνος έτρεξε να εκτελέσει την εντολή του στρατηγού. Τι σχέδια έχει άραγε ο δαιμόνιος στρατηγός Φους Φους Γκαβούς, αναρωτιόταν. Τι θα τα κάνουμε τα κανό, θα τα κρατάμε για ασπίδες, θα τα χρησιμοποιούμε για φορεία πρώτων βοηθειών, θα τους βάλουμε φωτιά και θα τα κάψουμε για να σκάσουν οι εχθροί από τη ζέστη. Ποιος ξέρει άραγε. Περίπου την ίδια στιγμή στο στρατόπεδο των Τζούφρων, ο υπασπιστής Ψώνης Καψώνης ξυπνούσε το στρατηγό Μουζ Μουζ Καραμούζ με συνταραχτικά νέα. Στρατηγέ, στρατηγέ Μουζ Μουζ Καραμούζ, επιθώς αναφέρω ότι μόλις φτάσανε τα 1000 μπουζούκια. Τα πια. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα καλά. Τα χίλια μπουζούκια. Είπες 1000 μπουζούκια. Μάλιστα. Τα 1000 μπουζούκια. Ποια 1000 μπουζούκια, βρε μπουζούκο κέφαλε. Τα 1000 μπουζούκια που παραγγείλατε, στρατιέ μου. Αυτά. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, ούτε ο στρατηγός Μουζ Μουζ Καραμούζ θέλησε να παραδεχτεί το σφάλμα του. Πίστευε ότι μειώνεται ανεπανόρθωτα το γόητρο ενός στρατιωτικού ηγέτη όταν οι κατώτεροι κατάλαβαν ότι δεν είναι τέλειος, με αποτέλεσμα κάθετη πτώση του ηθικού, το οποίο έχει πρωταρχική και καθοριστική σημασία για ένα μαχόμενο στράτευμα. Ένας στρατός, για να διατηρεί ακμέ το ηθικό του και υψηλή τη μαχητική του ικανότητα, πρέπει να πιστεύει ακράδαντα ότι ο ηγέτης του είναι αλάθητος. Ωραία! Υπέροχα! Έξοχα! Είπε και άρχισε να ψαλιδίζει στον καθρέφτη το μουστάκι του. Το σχέδιό μου πάει ρολόι. Ποιο σχέδιο, στρατηγέ? Τόλμησε να ρωτήσει ο υπασπιστής Ψώνης Καψώνης, που ήταν ερωτευμένος με την Αφρατούλα, τη ροδομάγουλη κόρη ενός φούρναρη και χείρα ενός άτυχου σαλπιγκτή που είχε χέρια αφράτα σαν φραντζολάκια και σκόπευε να τη ζητήσει σε γάμο μετά τη μάχη. Αν βέβαια επιζούσε, πράγμα πολύ απίθανο, εάν πολεμούσε με μπουζούκια. Τι θα πει ποιο σχέδιο, το σχέδιο με τα μπουζούκια, βρε ανόητε. Δηλαδή, με όλο το σεβασμό, στρατηγέ μου. Τι θα τα κάνουμε τα μπουζούκια, στρατηγέ μου. Με τα μπουζούκια θα κερδίσουμε τη μάχη. Άσχετε, βλακουίνε. Η νίκη είναι δική μας. Θα τους καταμπουζουκώσουμε! Ο Ψώνης Καψώνης, ξέρω κατάπια. Πώς θα νικήσουμε δηλαδή, στρατηγέ μου?
μου επιτρέπετε να σας θυμίσω με όλο το σεβασμό ότι εντός ολίγου έχουμε πόλεμο. Δεν έχουμε ξεφάντωμα σε νυχτερινό κέντρο. Το ξέρω ότι έχουμε πόλεμο. Αυταδέστατε. Ας είναι καλά το σχέδιό μου. Μα ποιο σχέδιο? Κάτι θα σκεφτώ. Θέλω να πω ότι αυτό είναι άκρος απόρριτο στρατιωτικό μυστικό. Δίνε το λοιπόν από εδώ. Μοίρασε τα μπουζούκια στο στράτευμα. Έλα λοιπόν, εδώ είσαι ακόμα. Όπως διατάξατε, στρατηγέ μους μους καραμούς, στις διαταγές σας. Σπέβδω να τα διανύμω, στρατηγέ μου. Ο Ψώνης Καψώνης έτρεξε να εκτελέσει την εντολή του στρατηγού. Τι σχέδια έχει άραγε ο ένδοξος στρατηγός μου, αναρωτιόταν. Τι στην ευχή να τα κάνουμε τα μπουζούκια? Θα τα παίζουμε φάλτσα για να μην αντέξουν τα αυτιά των στρατιωτών του εχθρού? Να τους σπάσουνε τα νεύρα και να το βάλουν στα πόδια? Θα τα παίξουμε με μεράκι για να μερακλώσει ο εχθρός, να αφήσει τα όπλα και να αρχίσει να χορεύει ζεϊμπέκικο? Όπα! Θα τους κατεβάσουμε τα μπουζούκια κατά κέφαλα για να βγάλουνε καρούμπαλα? Ποιο να είναι λοιπόν άρα για το απόρριτο σχέδιο που έχει στο μυαλό του ο ένδοξος στρατηγός Μους Μους Καραμούς, που όταν ήταν μωρό πιπηλούσε μια χειροβομβίδα? Έτσι λοιπόν, εκείνο το κοσμοϊστορικό πρωί, λίγο πριν από τις 7 και 4, στο πεδίο της μάχης, στην κοιλάδα με τις μοβ τσουκνίδες, κάτω από το καλοκαιριάτικο καταγάλανο ουρανό, και ενώ ο ήλιος πρόβαλε ολόλαμπρος πίσω από τις βουνοκορφές, πυρπολώντας τα σύννεφα με πορφυρές αντάβιες, βρέθηκαν αντιμέτωποι οι δύο αντίπαλοι στρατοί. Ο στρατός των Ούφρων και ο στρατός των Τζούφρων. Από τη μια μεριά, χίλιοι στρατιώτες που κρατούσανε πολύχρωμα κανό και από την άλλη, χίλιοι μερακλωμένοι στρατιώτες που παίζανε διπλοπενιές. Οι δυο ένδοξοι στρατηγοί, φορτωμένοι με παράσημα, καβάλα στα περήφανα καθαρό αίμα αραβικά τους άλογα, έφεραν τα κιάλια τους στα μάτια και κοίταξαν εξεταστικά ο ένας τον στρατό του άλλου. Ο δαιμόνιος στρατηγός Φουσφους Γκαβούς είδε το στρατό με τα χίλια μπουζούκια και σούφρωσε ανήσυχο στα φρύδια του. Αχα! Τι είναι πάλι τούτο, σκέφτηκε. Ποιος ξέρει τι θανατηφόρες ακτίνες εκπέμπουν αυτά τα διαβολεμένα όπλα και τα καμουφλάρανε σε μπουζούκια για να μας πιάσουνε κορόιδα και να μας αποδεκατήσουν οι μπαμπέσιδες, οι τζούφροι, οι εχθροί μας που δεν τους έχω καμία, μα καμία απολύτως εμπιστοσύνη! Μια παρόμοια σκέψη πέρασε και από το μυαλό του στρατηγού Μους Μους Καραμούς όταν είδε το στρατό με τα κανό. Αχα! Τι βλέπουν τα μάτια μου? Γιατί άραγε είναι οι εχθροί οπλισμένοι ως τα δόντια με κανό? Ποιος ξέρει τι νέα διαβολεμένα όπλα μαζικής γενοκτονίας είναι τούτα? Ποιος ξέρει πόσους μεγατόνους γόμος έχουν αυτά τα κανό? Σκέφτηκε. Θα μας λιανίσουν οι δόλοι, οι ούφροι, οι ύπουλοι, οι αντίπαλοι μας. Τι να κάνω, τι να κάνω? Να το ρισκάρω? Μάλλον όχι. Σάλπισε υποχώρηση, έδωσε εντολή στο σάλπιγκτη ο στρατηγός Γκαβούς. Τι είδους υποχώρηση, φρόνιμη ή άταχτη? Άταχτη. Καραμούζησε άταχτη υποχώρηση, έδινε ακριβώς την ίδια εντολή στον καραμουζιστή του ο στρατηγός Μους Μους Καραμούς. Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Φεύγεστε να φεύγουμε. Οι στρατιώτες και των δύο στρατευμάτων πέταξαν πανικόβλητοι τα όπλα τους. Δηλαδή ποια όπλα? Τα μερακλίδικα μπουζούκια και τα πολύχρωμα κανό. Και όπου φύγει φύγει, λάκησαν όλοι τους. Σε λίγο ούτε ένας στρατιώτης, ούτε ένας δεκανέας, ούτε ένας λοχίας, ούτε ένας σαλπιντής, ούτε ένας υπασπιστής, ούτε ένας καραμουζιστής δεν είχε απομείνει στο ηρωικό πεδίο της μάχης. Μόνο χίλια κανό και άλλα τόσα μπουζούκια. Η μάχη λοιπόν που δεν έγινε ήταν εντελώς ανέμαχτη. Εκτός από την κούλα. Μία κατσικούλα. Η κούλα η κατσικούλα.
που έβοσκε εκεί κοντά και πέθανε από τα γέλια. Εκτός από αυτή, δεν υπήρξαν άλλες απώλειες. Βέβαια, τα βιβλία της ιστορίας των δύο χωρών, της Σουφρόνης και της Τζουφρόνης, δεν περιγράφουν τα γεγονότα όπως ακριβώς συνέβησαν. Τα εξοραίζουν κάπως. Γενναία νίκη των Τζούφρων. Μεγαλειώδης νίκη των Ούφρων. Αν ξεφυλίσετε τα βιβλία αυτά, θα διαπιστώσετε ότι γράφουν με χρυσά γράμματα και κοσμητικά επίθετα για απίστευτα ανδραγαθήματα, για ηρωικές αυτοθυσίες, για ύπουλες μηχανογραφίες, για κατάπτυστες προδοσίες, για καταχθόνιες ραδιουργίες, για φοβερές πανολεθρίες του εχθρού και άλλα τέτοια συναρπαστικά. Μόνο ένας βοσκός και αφεντικό της αδικοχαμένης κατσικούλας, που τον έλεγαν Κίτσο Μιτζιθροπουλιδόπουλο. Είδε τι πραγματικά συνέβη και από τότε παίζει τη φλογέρα του και τραγουδάει στην Μπυρμπύλο, στη Χαντρίτσα, στη Τζικίτα, στην Πηδικτούλα και στις άλλες τις κατσίκες και τους λέει αυτό το τραγούδι. Κανείς δεν έμαθε γιατί πρώτη φορά εδώ και χρόνια πολεμήσαν δυο στρατοί, χωρίς παθιά, χωρίς κανόνια. Κάποτε ένα πρωινό έγινε μια μάχη με κανό. Με κανό και με μπουζούκια πολεμήσαν δυο μπουλούκια. Και ακόμα τρέχουνε οι στρατηγοί και οι νικημένοι οι στρατοί και τα όπλα τους λησμονημένα στην κοιλάδα πεταμένα. Εδώ τελείωσε το παραμύθι μας. Αλλά θέλω να σας αναφέρω και κάποια άλλα πραγματάκια. Έχουμε ένα ιστορικό ιστερόγραφο, το οποίο λέει «Οι αρχές και των δύο χωρών απορρίψανε την αίτηση του βοσκού Κίτσου Μιτζιθροπουλιδόπουλου να αναγείρει στην κοιλάδα με τις μοφτσουκνίδες ένα μαρμάρινο μνημείο αφιερωμένο στη μνήμη της κατσικούλας του. Οι προσπάθειες του βοσκού να πείσει τους αρμόδιους να εγκρίνουν την ανέγερση του μνημείου, οι δυσκολίες που αντιμετώπισε, για παράδειγμα, του ζητούσαν εκτός από τα άλλα δικαιολογητικά, πιστοποιητικό μυρικαστικών φρονημάτων της κατσίκας και ιατρική γνωμάτευση τριών παθολόγων κατσικολόγων και ενός διακεκριμένου γεροντολόγου κατσικολόγου, για να βεβαιωθούν ότι δεν πέθανε από βαθιά γυρατιά, καθώς και η τυχαία συνάντηση του βοσκού με τη μελαχρινή μοναχοκόρη του στρατηγού Φους Φους Γκεβούς, που έγινε αφορμή για ένα νέο πόλεμο, είναι μία ακόμα ένδοξη σελίδα από τη συναρπαστική ιστορία των Ούφρων και των Τζούφρων, που θα σας την πω κάποια άλλη φορά, εκτός εάν θέλετε να τη γράψετε εσείς οι ίδιοι. Βέβαια, έχουμε ακόμα ένα δεύτερο ιστορικό ιστερόγραφο. Σύμφωνα με μια παλιά παράδοση, λίγες μέρες μετά τη μάχη, έγινε στην κοιλάδα με τις μοφτσουκνίδες μια κατολίσθηση και μετά ξέσπασε μια φοβερή νεροποντή. Η κοιλάδα ήταν πολύ έφορη. Τα μπουζούκια και τα κανό φυτρώσανε και τώρα βρίσκεται σε εκείνο το μέρος ένα πυκνό δάσος από κανόδεντρα με πολύχρωμους κορμούς και μπουζουκόδεντρα που όταν φυσάει ο άνεμος ανάμεσα στα κλαδιά τους ακούγονται διπλοπενιές. Μια μέρα λοιπόν έφτασαν σε αυτό το παράξενο δάσος δύο νάνοι, καβάλα σε δύο ροζ στρουμπουλά γουρουνάκια. Αλλά αυτό βέβαια είναι μια άλλη ιστορία που θα σας την πω κάποια άλλη φορά, εκτός βέβαια αν θέλετε να τη γράψετε εσείς οι ίδιοι.